ότι αυτή η πολιτική μπορεί να λέμε ότι δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα, αλλά φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί έχουμε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, γιατί έχουμε μειώσει κατά 2/3 το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, γιατί φτάνουμε του χρόνου, ήδη έχουμε μικρύνει πάρα πολύ τα ελλείμματα, του χρόνου περνάμε σε πρωτογενές πλεώνασμα. Ευημερούν οι αριθμοί. Γιατί, συγγνώμη δύο λεπτά, και γιατί η ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας στα δημοσιονομικά κατά την οποία αναφερθήκατε, και είμαι σίγουρος ότι όλοι ενοχλούμαστε από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, προϋποθέτει ότι θα φτιάξουμε μια οικονομία η οποία δεν θα έχει ελλείμματα, δεν θα χρειάζεται να εκετεύει για δανεικά δεξιά-αριστερά, θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να καλύψει τις βασικές της διατροφικές, παραγωγικές και άλλες ανάγκες μόνη της ή εν πάση περιπτώσει σε μια ισορροπία. Δεν μιλώ για μια αυτάρκεια, αλλά μιλώ για μια ισορροπία του ισοζυγίου. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο δρόμος. Μάλιστα. Ναι, κύριε.